Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να μας πει και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, να μας πει τι ακριβώς τώρα θα γίνει, πώς τα ακούει όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Συγχαρητήρια και για τη μουσική να πω. Γιατί... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δεν ακούσατε το πρώτο τραγούδι που είχαμε βάλει στην αρχή της εκπομπής. Ήταν εξίσου καλό. Είναι ένα τραγούδι του Τόνι Μαρούδα που λέει «Άρχισαν τα όργανα, το μπουζούκι εργάζεται». Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Εγώ λέω να τα περιμένουμε τα όργανα για να αρχίσουν και να μπορέσουμε όλοι να εκφραστούμε δημοκρατικά και συντεταγμένα όπως ορίζει και το καταστατικό μας, αλλά κυρίως όπως ορίζει η δημοκρατική μας παράδοση. 50 χρόνια ακόμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε δεν θα ανακαλύψει τώρα. Ναι, και έχει φοβερή παράδοση. Μετά τις εκλογές να ζητάνε να αλλάξει ο αρχηγός. Πάντα το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Τι ορίζει το καταστατικό πράγματι? Εντάξει, υπάρχει μια ζωντάνια απάντηση στον κύριο Χιώτη όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, τα δημοκρατικά κόμματα καλό είναι να εξαντλούν τον διάλογο κυρίως πάνω σε πολιτικούς όρους και όχι προσωπικούς. Το καταστατικό κύριο Βαδόπουλε ορίζει ότι υπάρχουν δύο όργανα βασικά στο κίνημά μας, το Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, τα οποία αποφασίζουν, συζητούν μάλλον πιο σωστά, επεξεργάζονται και αποφασίζουν με δημοκρατικούς όρους όλα τα μεγάλα ζητήματα που άπτονται του κόμματος. Το ζήτημα επίσης του Προέδρου ρυθμίζεται από το καταστατικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες εκλογής, συγκεκριμένες θητείες. Εντάξει, η θητεία πότε λήγει του κυρίου Ανδρουλάκη? Το φθινόπωρο του 2025. Μάλιστα. Και ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Όταν έχουμε... Για να μην φανεί ότι νομικίζω, επειδή είμαι δικηγόρος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να νομικίζουμε. Έτσι. Το καταστατικό στα κόμματα, επειδή είναι δημοκρατικά και δυναμικοί οργανισμοί τα κόμματα, δυναμικοί οργανισμοί, το καταστατικό είναι εκείνο το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν έχετε δίκιο, εμφανίζεται από τα τρία κόμματα, που είναι τα πρώτα τρία, εκείνο να κλειδωνίζεται περισσότερο, είναι το μόνο κόμμα το οποίο προσέθεσε, ό,τι προσέθεσε, 0,9%. Και αυτό λέγαμε και πριν, κύριε Μάντζο. Είναι άδικο, αδικαιολόγητο και, ξέρετε, αν θέλετε, ειδικώς όταν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει πέσει 13 μονάδες, μια αξιωματική αντιπολίτευση που παρά το γεγονός ότι μένει δεύτερη, έχει απολέσει κι άλλο από το ποσοστό, ένα από το ποσοστό καταστροφής πέρυσι, γίνεται ποσοστό ακόμα μικρότερο σήμερα. Είναι άδικο το κόμμα που κλειδωνίζεται τελικά να είναι το μόνο που μετά από πολλά χρόνια, από το 2015 με την αείμνηστη φόφη γεννηματά στο τιμόνι και με τον Νίκο Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει και απολωστή φορά. Μισό λεπτό. Έστω μικρή. Αν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση προσθέτετε στο ποσοστό σας 0,9, για να φτάσετε τον Κασελάκη που είναι τρεις μονάδες μπροστά θέλετε τρεις εκλογές, για να φτάσετε τον Μητσοτάκη θέλετε κανέναν αιώνα. Δεν είναι επιχείρημα προσθέσαμε 0,9 άρα δεν μας συνέβη τίποτα. Και εδώ για να το βάλω, να το κάνουμε πιο λιανά για τον κόσμο, υπάρχει αυτή η επιστολή του Κωνσταντινόπουλου που είναι σοβαρό το κείμενο. Λέει ότι εν πάση περιπτώσει δεν λέω ότι το 0,9 δεν το υποτιμώ, ωστόσο είναι δύσκολο να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά και δεν είναι δυνατόν να χάνει η Νέα Δημοκρατία 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους και το ΠΑΣΟΚ να μην πάρει τίποτα από αυτούς, αντίθετα να χάνει. Κοιτάξτε τα μαθηματικά, κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Ναι. Ούτε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ούτε κανένας, προφανώς. Πρέπει να δούμε όμως με απόλυτη ψυχραιμία, νυφαλιότητα και σε κλίμα ενότητας ακριβώς ποια είναι τα περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Όταν, για παράδειγμα, εγώ συμφωνώ και το έχω πει και από την πρώτη στιγμή, όλοι μας το λέμε, ότι θέλαμε περισσότερα, θέλαμε τη δεύτερη θέση, θέλαμε και άλλα ποσοστά. Προφανές είναι αυτό. Όμως είναι πολύ εύκολο πάνω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας ικανοποιεί όλους, έτσι. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε η πολιτική συζήτηση που πρέπει να ακολουθήσει να λάβει προσωπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να λέμε θα τα πούμε στα όργανα και ταυτόχρονα να κάνουμε δημόσια. Καταρχάς τα όργανα πότε θα συγκληθούν? Γιατί τώρα πήρε διαδικασία επίγοντος. Έχει ήδη γνωστοποιηθεί, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, ότι τα όργανα θα γίνουν με σύγκληση του Προέδρου από τη εβδομάδα την επόμενη το Πολιτικό Συμβούλιο. Και μέσα στον Ιούνιο, προφανώς όχι στο τρίμηνο, αλλά μάλλον μετά, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Και εκεί δεν θα πάμε απλώς διακοσμητικά να πούμε τι ωραία ή τι άσχημα τα κάναμε. Θα μιλήσουμε για το τι κάναμε ο καθένας από εμάς, τις τοποθετήσεις μας στη Βουλή. Πάντως το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόβλημα. Κάναμε. Γιατί ξεκίνησε αυτή την προεκλογική περίοδο να είναι μπροστά και να λένε όλοι: α, να, θα γίνει δεύτερο κόμμα. Και τελικά κατέληξε πάλι τρίτο.
και καταϊδρωμένο. Αυτό. Καλά, καταϊδρωμένο, εντάξει. Καταϊδρωμένο, κύριε Μάτζο, τι να κάνουμε. Στεναχωριόμαστε που το λέμε, αλλά καταϊδρωμένο. Εννοείται. Ιδρωμένοι και καταϊδρωμένοι από την προσπάθεια να περπατήσουμε σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε ολοένα και περισσότερους πολίτες και να λιώσουμε παπούτσια. Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι έγινε. Ιδρώσαμε πολύ και τη φανέλα και πραγματικά το πονέσαμε και το δουλέψαμε πολύ. Το θέμα είναι. Από εκεί και πέρα έχουμε πολιτικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάστηκε ισχυρά. Και έχουμε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στο χώρο του κέντρου με βάση τα exit polls. Άρα δεν είναι και το αντιμεταρρυθμιστικό πολιτικά άστοχο κόμμα που εμφάνισε ο κύριος Μητσοτάκης, είτε πολιτικές τοποθετήσεις, είτε ως δομική αντιπολίτευση γόνιμη στο θέμα των στεγαστικών, στεγαστικής κρίσης ή της φορολογικής δικαιοσύνης ή της κρίσης ακρίβειας. Είτε το ζήτημα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης που εμείς εγείραμε είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν. Να το δούμε λίγο επί του πρακτέου. Πάντως και αυτό που λέτε ότι γύρισαμε όλη την Ελλάδα και λιώσαμε τις όλες μας και πήραμε 0,9% στο τέλος, ενισχύει αυτό ότι κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Και να προσθέσω το ερώτημα να το απαντήσω όλο μαζί. Όταν καταλαβαίνω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν συζητά προς το παρόν προσφυγή στη βάση του κόμματος για ανανέωση της εμπιστοσύνης του. Αλλά όταν το ζητάνε τα μεγαλύτερα στελέχη που έχει στις τάξεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, πόσο μπορεί να το αρνηθεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν τα όργανα στα οποία θα γίνει η συζήτηση. Εγώ επιμένω ότι όταν λέμε θα τα πούμε στα όργανα, τα λέμε στα όργανα. Όταν λέω εγώ για παράδειγμα προσωπικά θα κάνω την αποτίμηση του αποτελέσματος στα όργανα, θα τα κάνω στα όργανα, δεν θα το κάνω στα social media ή στα media. Επειδή υπήρξε πολλής διάλογος και πολλές τοποθετήσεις στα πάνελ, εγώ έκρινα από την αρχή και όλοι μας είπαμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται σε τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε σε μια δίνη, τριδίνηση εσωστρέφεια την ώρα που εμείς χρειαζόμαστε εξωστρέφεια. Όταν δηλαδή γίνεται ένας διάλογος ευρύτερος για την προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Όταν υπάρχει ανάγκη διαλόγου πολιτικού ώστε να δομηθεί μια παράταξη που μπορεί να προσφέρει μια κυβερνητική εναλλακτική. Τώρα που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί και να ιτηθεί. Και αυτό αποδεικνύεται. Εντάξει όμως, επειδή υπάρχει ένας ορίζοντας τριετίας μπροστά, χωρίς εκλογική αναμέτρηση. Από εσωτερική κρίση και εσωστρέφεια. Αυτό λέω. Εδώ ναι. Χρειάζεται εξωστρέφεια. Χρειάζεται να. Ωραία. Αλλά για να κάνετε επανεκκίνηση όπως την επιθυμείτε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε και τα εσωκομματικά σας. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό για να συμφωνήσετε ότι θα κάνετε μια νέα προσπάθεια εν ώψη των εθνικών εκλογών, γιατί έχετε όλο τον χρόνο να την κάνετε. Αλλά ξέρετε, τι λέω, δεν μπορεί να σέρνεται και η αφισβήτηση σε βάρος του αρχηγού. Για να γίνει αυτό, κύριε Χιώτη, πρέπει να γίνει αφού έχουμε διασφαλίσει την πολιτικότητα αυτών των διαδικασιών. Επιμένω σε αυτό. Είναι αναγκαίο να μιλήσουμε πολιτικά, όχι προσωπικά, όχι με ό,τι έχουμε στο νου μας για το καλό του δικού μας εαυτού ή του κόμματος έτσι όπως το φανταζόμαστε. Πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά, σεβόμενοι τις θεσμικές λειτουργίες του κινήματός μας, ώστε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Τα προβλήματα εκεί έξω είναι πάρα πολλά και ουσιαστικά μέσα από το αποτέλεσμα διεφάνει η αποδοκιμασία την κυβέρνηση και στον τρόπο που διαχειρίστηκε τα μεγάλα ζητήματα. Τώρα, μια και μιλάτε για κεντροαριστερή συνεργασία. Πώς θα είμαστε παρόντες με δυνατή φωνή όταν δεν μπορούμε καν να έχουμε ενιαία φωνή? Αυτό πρέπει να το λύσουμε ως πολιτικούς μέσα στα όργανά μας. Τώρα, μια και μιλάτε για κεντροαριστερή συνεργασία, πώς σχολιάζετε καταρχήν αυτό του Ραγκούς και του Θοχαρόπουλου ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, ή αυτά τα δημοσιεύματα, το δημοσίευμα της Απογευματινής που λέει ότι θα μαζευτούμε οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ και θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση? Το τελευταίο ειδικά έχει διαψευστεί και από τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Τα δύο κόμματα. Και θεωρώ ότι θα ήταν και λάθος, αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη, ξαφνικά τώρα δύο κοινοβουλευτικές ομάδες απλώς να συγκοληθούν με όρους λογιστικούς. Γενικώς η πολιτική δεν είναι λογιστική. Δεν είναι λογιστήριο. Ούτε η Βουλή, ούτε η πολιτική ζωή. Δεν μπορούμε να πάρουμε το υποσύνολο Α, συν το Β, συν το Γ και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε το σύνολο Δ. Αυτό είναι μια μαθηματική άσκηση. Αυτό αφορά και την πρωτοβουλία Ραγκούση Θεοχαρόπουλου. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως και οι προτάσεις που είδα χθες και του κυρίου Τεμπονέρα, έχουν να κάνουν με μια βιαστική ανάλυση μεθοδολογίας. Όταν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το κόμμα του κ. Κασελάκη, αν είμαι ακριβής, δεν έχει κάνει τη δική του άσκηση αυτοκριτικής, ανάλυσης του αποτελέσματος, της πολλωστής του υποχώρησης,
της τιμωρίας του, ίσως και του lifestyle, που περίμενε ο κ. Κασελάκης ότι θα είχε 20% και από την απογοήτευσή του έφυγε στις πέτσες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναλύσει και με πραγματική αυτοκριτική να δει τι θέλει από τη ζωή του και από τη ζωή όλων μας. Mm-hmm. Αν δεν γίνουν αυτά, νομίζω είναι πάρα πολύ βιαστικό κάποιοι συνάδελφοι από άλλα κόμματα να βγαίνουν και να μιλούν επί της μεθοδολογίας. Εμείς επιμένουμε ότι αυτά δεν γίνονται με συγκολήσεις, ούτε με γάμους, πολιτικούς γάμους κορυφής, ούτε με φλερτ, ούτε με μια θερινή σύναξη στελεχών. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί αυτό δεν θα εμπνεύσει τους πολίτες, θα τους διώξει ακόμα μακρύτερα από την πολιτική ζωή. Και αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Έκανε και μία πρόταση σήμερα το πρωί ο κύριος Κασελάκης σε ό,τι αφορά την μελλοντική συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Για ακούστε τη, για να μας τη σχολιάσετε μετά. Πρέπει όντως να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε, εντάξει, και να επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα για το λαό. Άρα λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρος ότι στο ΠΑΣΟΚ θα υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις, εγώ σας λέω το εξής. Προσκαλώ την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε σε προτάσεις νόμου για τις οποίες συμφωνούμε. Επ' αυτής της προτάσεως τι λέτε? Νομίζω ότι ξύπνησε, είδε το καθρέφτη του και είπε να τον σχολιάσει. Όταν λέει να σοβαρευτούμε και να δούμε με σοβαρότητα τα επόμενα βήματα, μάλλον πρέπει να απευθύνεται στον εαυτό του. Υπό την έννοια ότι όταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραμονή των εκλογών, δεν κάνει απλή κριτική, έστω σφοδρή κριτική στο πλαίσιο του ανταγωνισμού σε έναν άλλο πολιτικό αρχηγό, αλλά τον εμφανίζει περίπου ως εκφυλιαζόμενο, εξαρτώμενο, επικίνδυνο, αναπαράγοντας συνωμοσιολογίες και παλιά βρώμικα και σκοτεινά σενάρια άλλων κύκλων. Τότε έχει πρόβλημα αυτή η επιχείρηση. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Αν όμως φέρει μια πρόταση ο κύριος Κασελάκης με την οποία συμφωνείτε, θα την υπερψηφίσετε ή επειδή τη φέρνει ο Κασελάκης θα την απορρίψετε? Ως αυτοκριτική το υποδέχομαι επίσης, διότι σας θυμίζω ότι μια κορυφαία πρωτοβουλία που πήραμε της πρότασης της πιστείας προς τιμήν της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο επικεφαλής της, αλλά και όλοι την προσυπέγραψαν άμεσα. Ήταν η πρόταση της πιστείας για το γνωστό ζήτημα της διαχείρισης της τραγωδίας στα Τέμπη. Ναι. Ο κ. Κασελάκης τότε είχε ναρκοθετήσει αυτή την πρωτοβουλία, μιλώντας για θέατρο και για μια ουσιαστικά άκαρπη διαδικασία και σχεδόν αμφισβήτησε την κοινοβουλευτική του ομάδα. Εγώ τον καλωσορίζω σε αυτή την κοινοβουλευτική πραγματικότητα, στην οποία τα κόμματα μπορούν πράγματι να βρίσκουν κοινούς τόπους ώστε να κάνουμε σωστές πρωτοβουλίες. Όμως, όταν για παράδειγμα το φορολογικό σχέδιο το οποίο προτείνει είναι ανεδαφικό, γιατί δεν προκύπτει δημοσιονομικά ο χώρος, αλλά και δεύτερον, διότι δίνει πάρα πολύ ψηλά αφορολόγητα ακόμα και σε υψηλές περιουσίες και υψηλά κέρδη επιχειρήσεων, έχει πρόβλημα ουσίας η πολιτική τοποθέτηση του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δει ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Κασελάκη εσωτερικά, πριν κάνει οποιαδήποτε εξωστρεφή κίνηση προς τα άλλα κόμματα της Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράτασης. Τώρα που λέτε για πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ ή μήπως θα πρέπει να το αναζητήσει, να γίνει μια πρόσκληση προς παλαιότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι άστεγα αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαν να πλουτίσουν τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ εκ των όνων κάνευ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, αν θέλετε, ηλικιακούς περιορισμούς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένας κομματικός οργανισμός 5 δεκαετιών με ευδιάκριτο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα, εγγυήθηκε την ενότητα αυτού του λαού, εγγυήθηκε το ευρωπαϊκό του παρόν και μέλλον και έχει απίστευτο απόθεμα σοφίας μεταρρυθμιστικής και πολιτικής στη φαρέτρα του. Άρα θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει μόνο σε μια γενιά, αλλά σε περισσότερες, και σίγουρα η διαγενειακή δικαιοσύνη, να το δώσουμε πιο σωστά, λέει ότι ναι, οι νέοι πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη των παλαιών, αλλά πρέπει να έχουν και τις συμβουλές τους και την υποστήριξή τους. Θεωρώ ότι κανένας δεν περισσεύει σε αυτήν την συνθετική προσπάθεια για να οικοδομήσουμε την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη με πυρήνα τις ιδέες και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για πολύ. Τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη τηλεφωνική γραμμή.